Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Και καλώς ήρθατε στο πρώτο sit-down βίντεο του 2020. Τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ που κάθομαι και σας μιλάω και δεν βλογκάρω. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκαν τα βλόγκα σας τώρα τις γιορτές. Εγώ μπορώ να πω μου φάνηκαν λίγο περίεργα, μου άρεσαν βέβαια πάρα πολύ. Ειδικά κάποια συγκεκριμένα που θα μείνουν οι αναμνήσεις και θα τις βλέπουμε, μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν κάτι ασυνήθιστο για μένα. Έλεγα, χάντε πότε θα περάσουν οι μέρες να κάτσω να κάνω βίντεο μπροστά στην κάμερα, έτσι καθιστή στο δωμάτιό μου. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς τις εντυπώσεις σας από τα vlogs. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που νομίζω εγώ είναι αρκετά σημαντικό. Το τι πρέπει να μάθω στο παιδί μου. 10 πράγματα που πρέπει να μάθω στο παιδί μου. Και μιας και είναι μια νέα χρονιά που βάζουμε νέους στόχους, ξεκινάμε όλοι νέα πράγματα, θεωρώ ότι ταιριάζει και πολύ ωραία σαν ξεκίνημα. Αυτά! Να μην τα πολυλογώ, πάμε μέσα στο βίντεο! Δέκα πράγματα που πρέπει να μάθω στο παιδί μου λοιπόν, και ξεκινάμε με το νούμερο 1 που είναι και από τα πιο σημαντικά για το περιβάλλον, για το κοινωνικό περιβάλλον, και είναι ο σεβασμός. Να μάθουμε να σέβεται όλους τους ανθρώπους, και τους συνομιλίκους και τους μεγαλύτερους, τους συμμαθητές, τους φίλους, αλλά κυρίως να μην διακρίνει τα αγόρια με τα κορίτσια. Να σέβεται το ίδιο τα αγόρια με τα κορίτσια. Δηλαδή, να μην του λέμε, α, τώρα που θα πας εκεί, να μην μιλάς άσχημα στα κοριτσάκια, να μην χτυπάς τα κοριτσάκια άμα είναι αγόρι, ας πούμε. Αλλά να του λέμε τώρα που θα πας εκεί να φέρεσαι σωστά και ωραία σε όλα τα παιδάκια, σε όλους τους φίλους σου και τους μεγάλους, να μην υπάρχει ο διαχωρισμός. Γιατί από τη στιγμή που θα θέσουμε το διαχωρισμό, να μην φέρεσαι άσχημα στα κοριτσάκια, θα μπει στο μυαλό του παιδιού ότι θα μπορούσα να φέρομαι και άσχημα στα κοριτσάκια για να μου το λέει αυτό η μαμά. Οπότε αυτό είναι ο σεβασμός, να σέβεται το ίδιο όλους τους ανθρώπους. Το νούμερο 2 είναι να μην φοβάται να κάνει λάθη. Πολλά παιδάκια το έχουν αυτό, φοβούνται πάρα πολύ να κάνουν λάθος, κάνουν μια ζωγραφιά και λένε, αχ, έκανα λάθος, την πετάνε, παίρνουν να κάνουν άλλη, σε ένα πυργό με τουβλάκια, φοβούνται πάρα πολύ το να μην κάνουν λάθος. Νομίζω πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα θετικά για έναν άνθρωπο να αγκαλιάζει τα λάθη του και να μαθαίνει από αυτά. Και αυτό πρέπει να δείξουμε στο παιδί μας, να γίνουμε το πρότυπό του, να του δείξουμε το πώς να μαθαίνει από τα λάθη του και να συνεχίζει να προχωράει με αυτά, να μην χρειάζεται να τα σβήσει. Ας πούμε σε μια ζωγραφιά που το παιδάκι μας βγαίνει έξω από τις γραμμούλες, να μην πούμε, α, και τι έκανες, βγήκες έξω εκεί από τις γραμμούλες. Να πούμε, α, λίγο να μεγαλώσουμε το πλαίσιο, ίσως γίνει καλύτερο έτσι. Δείχνουμε ότι μπορεί να έχεις κάνει ένα λάθος, αλλά πατάμε πάνω σε αυτό για να φτιάξουμε κάτι καλύτερο. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μετέπειτα ζωή του, γιατί ένα λάθος που θα γίνει δεν θα μπορέσει να σβηστεί, θα πρέπει το παιδί να συνεχίσει μετά από αυτό. Και είναι πολύ όμορφο να του δείχνουμε το πώς μπορεί να συνεχίσει. Για τα παιδάκια που πάνε σχολείο τώρα, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει να τους μάθουμε και ότι πρέπει να πιστέψουμε κι εμείς οι ίδιοι γονείς ότι η γνώση, το να μαθαίνει το παιδί μας, είναι πολύ πιο σημαντικό από τους βαθμούς. Η γνώση δεν θα μετρηθεί ούτε με το άριστα της κυρίας, ούτε με το 20, ούτε με το 10. Η γνώση είναι αυτό που παίρνει το παιδί, που μένει μέσα του από αυτά που έχει μάθει. Μπορεί να έχει διαβάσει 10 σελίδες ιστορία και να μην καταφέρει να γράψει 10 και να έχει διαβάσει πάρα πολύ το παιδί, να γράψει 8 ή να γράψει 7. Όμως αυτό το 7 που έχει γράψει είναι η γνώση που έχει μείνει μέσα του, είναι οι πληροφορίες που έχει πάρει. Οπότε αξίζει τον μπράβο ακόμα και για αυτή την προσπάθεια. Πολλά παιδιά, και χωρίς απαραίτητα να τους το περνάνε αυτό οι γονείς τους, έχουν κάποιο θέμα, να το πω, κάποια ανασφάλεια με τους βαθμούς. Θέλουν να είναι άρεστοι, θέλουν να είναι τέλειοι, θέλουν να παίρνουν πάντα 10. Είναι του εγωιστικού τους εαυτού κομμάτι, αλλά πρέπει να το βγάλουμε από μέσα τους, γιατί αυτό θα είναι πάρα πολύ πιεστικό στη μετέπειτα ζωή τους, το να προσπαθούν συνέχεια να είναι τέλειοι. Δηλαδή ένα παιδί μπορεί να γυρίσει σπίτι και να είναι στεναχωρημένο επειδή, μαμά, εγώ διάβασα τόσο και δεν έγραψα 10 και έκανα μόνο ένα λάθος και η δασκάλα μου έβαλε 8. Τι πρέπει να κάνει ο γονιός, ούτε να πει, α, για ένα λάθος σου έβαλε 8 και να κατηγορήσει τη δασκάλα, αλλά ούτε και να πει, έπρεπε να διαβάσεις περισσότερο, γιατί να πάρεις 8. Αυτό πρέπει να πει ότι δεν πειράζει. Έκανες μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και το 8 είναι ένας πάρα πολύ καλός βαθμός. Σημασία έχει ότι προσπάθησες, ότι διάβασες, ότι κάτι σου έχει μείνει. Οπότε πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας αυτό, ότι η γνώση, το να μαθαίνεις, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από το βαθμό που θα πάρεις.
4. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη τη ζωή του παιδιού μας. Παιδική ηλικία, βρεφική ηλικία, εφηβεία κυρίως, αργότερα στην ενηλικίωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί μας να μας εμπιστεύεται και να μην φοβάται να ζητήσει τη βοήθειά μας. Να ζητάει τη βοήθειά μας σε όποια κατάσταση και να είναι, όσο δύσκολη και να είναι, είτε για μας είτε για αυτό. Να μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς. Να μην το κρατάει μέσα του. Να μην φοβάται κυρίως ότι η μαμά θα με μαλώσει. Πω από τώρα τι θα ακούσω από τη μαμά, τι θα ακούσω από τον μπαμπά. Παναγία μου, τι θα κάνω. Και να προσπαθεί να ψάχνει να βρει τη λύση μόνο του. Είναι πολύ άσχημο αυτό. Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του παιδιού μας για να μην υπάρχει αυτή η σκέψη του. Αχ, τώρα πώς θα το πω. Αλλά να του έρχεται κατευθείαν στο μυαλό σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πρέπει να πάω να ζητήσω βοήθεια από τη μαμά μου. Ή πρέπει να πάω να ζητήσω βοήθεια από τον μπαμπά μου. Γιατί αυτό θα γλιτώσει το ίδιο το παιδί σε πάρα πολλές καταστάσεις στη ζωή του από δύσκολες θέσεις που μπορεί να βρεθεί. Κυρίως όταν υπάρχουν γύρω του επιρροές από άλλα άτομα και δεν ξέρει πώς να τις χειριστεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μιλάω για μεγαλύτερη ηλικία βέβαια, να πάρει βοήθεια από τη μαμά. Και αυτό πως χτίζεται από μικρή ηλικία, όταν το παιδί ρίξει το γάλα του από το τραπέζι, το ποτήρι με το γάλα, την να πούμε, «Α, κοίτα τι έκανες τώρα, έσπασες το ποτήρι, λες στο χαλί». Να πούμε, θέλεις να σε βοηθήσω να το μαζέψεις. Για όταν το βλέπουμε να δυσκολεύεται με κάτι, είτε είναι αυτό συναισθηματικό, είτε είναι κάποιο παιχνίδι, δηλαδή πρακτικό, να πούμε, χρειάζεσαι βοήθεια. Αυτό το χρειάζεσαι βοήθεια μένει μέσα του και θα το χρησιμοποιεί και το ίδιο το παιδί σε άλλους ανθρώπους που θα βλέπει ότι δυσκολεύονται. Θα πάει και θα ρωτάει, μήπως χρειάζεσαι βοήθεια. Αλλά θα μείνει και μέσα του ότι μπορώ από τη μαμά μου να ζητάω πάντα βοήθεια και η μαμά μου θα μπορεί πάντα να με βοηθάει. Και είναι πολύ θετικό αυτό για τη ζωή του παιδιού. 5. Πρέπει να εξηγήσουμε και να μάθουμε στο παιδί μας πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό του όταν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι θα στραφεί εναντίον εκείνου που του επιτέθηκε σε εισαγωγικά ή του μίλησε άσχημα ή του φέρθηκε άσχημα. Γιατί ο σεβασμός είπαμε ότι είναι πάντα βασικό στοιχείο. Σεβόμαστε και τον άλλον, αλλά ακόμη και αν έχει κάνει λάθος, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι είναι το σωστό, δεν μπορούμε να το επιτεθούμε. Αλλά πρέπει να μάθει το παιδί να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Ας πούμε, τα παιδάκια ντρέπονται συνήθως όταν θα πέσουν κάτω και θα χτυπήσουν ή θα λερώσουν τα ρούχα τους, θα σκίσουν το παντελόνι τους. Γιατί μπορεί κάποιο άλλο παιδί να τα κοροϊδέψει. Α, δες, έχει σκισμένο παντελόνι. Α, δες, έπεσε και χτύπησε. Το κάνουν αυτά τα παιδιά. Το παιδί μας εκείνη την ώρα πρέπει να ξέρει ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό και ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους. Δεν χρειάζεται να αισθανθεί άσχημα. Πρέπει να του μάθουμε ότι να λέει και στο άλλο το παιδί, ξέρεις. Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί και εσύ μπορεί να πέσεις και να χτυπήσεις και εσύ μπορεί να λερωθείς και εσύ μπορεί να σκίσεις το παντελόνι σου και κυρίως πρέπει να ξέρει το ίδιο ότι αυτό που του έχει συμβεί, για αυτό το οποίο το κοροϊδεύουν σε εισαγωγικά, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους, δεν είναι κακό, οπότε πρέπει να έχει, να ξέρει μέσα του ότι είναι εντάξει αυτό που κάνει, αλλά μπορεί να το υπερασπιστεί και με λόγια σε ένα άλλο άτομο. Και κυρίως όταν ένα παιδί μπορεί να υπερασπίζει τον εαυτό του και δείχνει δυνατό, δεν δέχεται αυτό που λέμε bullying. Είναι πιο δύσκολο να το δεχτεί όταν είναι αδιάφορο προς τον bullying, ας πούμε. 6. Να μην κάνει κάτι που δεν θέλει απλά για να γίνει αρεστός. Πολλές φορές και από στην εφηβική ηλικία κυρίως, τα παιδιά κάνουν αυτό που θέλει η παρέα για να δείχνουν ότι είναι cool, για να δείχνουν ότι είναι μέσα στα πράγματα, για να είναι αποδεκτή. Αλλά αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο στην εφηβεία, απλά στην εφηβεία είναι σε έξαρση. Γίνεται από πάρα πολύ μικρές ηλικίες, ακόμα και από τον υπηαγωγείο. Μπορεί να είναι ένα ήσυχο παιδάκι, επειδή τα παιδιά που θέλει να κάνει παρέα είναι πιο ζωηρά, να γίνει και αυτό πιο ζωηρό παιδί. Να αρχίσει να κοροϊδεύει, να αρχίσει να χτυπάει, να αρχίσει να συμπεριφέρεται ανήσυχα, να το πω, απλά για να αρέσει και να γίνει αποδεκτό στην παρέα του. Το παιδί μας πρέπει να ξέρει ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει το πώς φέρεται και το πώς είναι σαν άτομο για να γίνει αρεστό. Πρέπει να του μάθουμε ότι τα άτομα που θα τον αγαπήσουν και θα είναι πραγματικοί του φίλοι θα το δεχτούν όπως ακριβώς είναι. Δεν θα του ζητήσουν να κάνει κάτι που δεν θέλει και κυρίως δεν θα το πιέσουν. Οπότε πρέπει να μάθει το παιδί μας ότι μπορεί να λέει όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό που μου λες. Είτε είναι αταξία, είτε είναι κάτι που απλά μου είναι δύσκολο, είτε είναι κάτι που μου είναι επικίνδυνο, είτε είναι κάτι που δεν νιώθω καλά με αυτό, δεν είμαι ο εαυτός μου. Πρέπει να μάθει το παιδί τα όρια του ουσιαστικά, να ξέρει ότι μπορεί να είναι ο εαυτός του και ότι δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να αλλάξει ή να κάνει κάτι για να το αποδεχτούν οι υπόλοιποι. 7. Πάρα πολύ σημαντικό για την περίοδο που το παιδί πηγαίνει σχολείο είναι το να μην φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να ξέρει ότι το να ρωτάς δεν σε κάνει χαζό. Ίσα-ίσα το να μην ρωτάς σου στερεί τη γνώση. Είναι πάρα πολύ ανώφελο για σένα να μην ξέρεις κάτι, να έχεις μια απορία και να μην την εκδηλώνεις, γιατί έτσι δεν θα μάθεις. Ενώ το να ρωτάς σε κάνει ακόμα πιο έξυπνο. Πρέπει να μάθουμε αυτό στα παιδιά μας. Γιατί πολλές φορές
Στο σχολείο ρωτάει δασκάλα, έχει κανείς κάποια απορία. Και τα παιδιά μπορεί να ντραπούν να εκφράσουν την απορία τους. Για να μην τα κοροϊδέψουν οι μαθητές του, για να μην πει δασκάλα, πω, μα τόση ώρα τα έλεγα, δεν το κατάλαβες. Για οποιοδήποτε λόγο μέσα στο μυαλό του παιδιού μπορεί να υπάρχει φόβος να εκφράσει την απορία του. Πρέπει να μάθουμε στο παιδί μας ότι το να ρωτάς σε κάνει εξυπνότερο. Γιατί όταν ρωτάς, μαθαίνεις. Άμα δεν ρωτήσεις, δεν θα μάθεις. Επομένως, δεν είσαι καθόλου χαζός, καθόλου ανόητος με το να ρωτήσεις. 8. Να εκφράζει το παιδί μας και να λέει όταν δεν αισθάνεται καλά, όταν ζαλίζεται, όταν το πονάει η κοιλιά του, όταν έχει κάποια αδιαθεσία εν πάση περιπτώσει. Και κυρίως στο σχολείο να μην ανησυχεί, αχ, τι θα πει τώρα ο γυμναστής ότι ζαλίζομαι, τι θα πούνε τα άλλα τα παιδιά που ζαλίζομαι, ότι βαριέμαι να κάνω την άσκηση, ότι δεν είμαι καλός. Πρέπει να μάθουμε στο παιδί μας ότι η υγεία είναι πολύ πιο σημαντική από οτιδήποτε. Είναι πολύ πιο σημαντική από το βαθμό, είναι πολύ πιο σημαντική από το τι θα πούνε οι άλλοι. Γιατί ένα παιδί που ζαλίζεται και τρέχει στη γυμναστική και συνεχίζει να τρέχει, υπάρχει ο κινδύνος να λιποθυμήσει, υπάρχει ο κινδύνος να χτυπήσει, υπάρχει ο κινδύνος να του συμβεί κάτι σοβαρό. Είναι πολύ πιο εύκολο κυρίως και πολύ πιο απλό να πεις δεν νιώθω καλά και να δεχτείς τη βοήθεια, γιατί η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό το λέω εγώ που είχα φτάσει 19 χρονών, έκανα γυμναστική με χορό μαζί, ένα άθλημα ας πούμε. 19 χρονών όμως έτσι, ζαλιζόμουν πάρα πολύ μέσα στο μάθημα, ένιωθα ότι σβήνουν όλα γύρω μου και επειδή ήταν 6 κοπέλες στην τάξη που ήταν παραπάνω επίπεδο από μένα, επειδή εγώ είχα μπει το τελευταίο καιρό στην τάξη, δεν ήθελα να δείξω ότι δεν μπορώ να το κάνω ή ότι βαριέμαι ή οτιδήποτε και σχεδόν σε όλο το μάθημα δεν έλεγα τίποτα και συνέχιζα να σβήνουν όλα γύρω μου και εγώ να συνεχίζω να κάνω τις ασκήσεις κανονικά, να κάνω κατακόρυφο, να γυρίζω ανάποδα, να κάνω κολοτούμπες, μέχρι που έπεσε κάτω, λιποθύμησα, δεν μπορούσα να σηκωθώ, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ότι είναι πάρα πολύ βασική η υγεία τους. Ότι ζητάμε βοήθεια. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα που δεν φτάνει ο οργανισμός μας. Πάντα λέμε ότι ζαλιζόμαστε. Δεν οθούμε τον εαυτό μας στα άκρα. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ενώ είναι πιο απλό να ζητήσεις βοήθεια και κανείς δεν θα σε κοροϊδέψει και κανείς δεν θα αμφισβητήσει τη θέλησή σου να μάθεις ή να κάνεις κάτι. Γιατί πολύ απλά αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους. 9. Πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει το παιδί μας να μάθει να σέβεται το περιβάλλον. Με τον ίδιο τρόπο που μέσα στο σπίτι δεν σπάμε ντουλάπι, δεν σπάμε τα κρεβάτια, δεν πετάμε σκουπίδια, δεν κάνουμε εγκαταστασίες, το ίδιο ακριβώς κάνουμε και έξω. Δεν κόβουμε κλαδιά από τα δέντρα, δεν πετάμε σκουπίδια κάτω, τι άλλο μπορεί να συμβεί στο περιβάλλον, να καταστρέφουμε τα λουλούδια, ας πούμε, του Δήμου. Δεν το κάνουμε αυτό. Πρέπει να το ξέρουν τα παιδιά και κυρίως πρέπει να το κάνουμε και εμείς οι πρωταγωνιστές ίδιοι για να μας μιμηθούν. Από τη στιγμή που θα φάω ένα σοκολατάκι και θα βάλω το περιτύλιγμα στη τσάντα μου και θα περιμένω να βρω ένα κάδο να το πετάξω, το ίδιο θα κάνει και το παιδί μου. Αν εγώ όμως καπνίζω και πετάω τη γόπα από το τσιγάρο μου κάτω, το παιδί θα ξέρει ότι μπορεί να πετάει οτιδήποτε κάτω στον δρόμο. Τελευταίο, το νούμερο 10, πάρα πολύ σημαντικό επίσης, είναι να μάθει το παιδί να λέει όχι. Το να λες όχι δεν προσβάλλει κανέναν, δεν σε κάνει κακό. Πρέπει να μάθει να λέει όχι σε αυτά που δεν θέλει να κάνει, σε αυτά που δεν μπορεί να κάνει ή σε αυτά που δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τέλος πάντων. Και εγώ και πάρα πολλές φίλες μου το συζητάμε. Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία δεν μπορούσαμε να λέμε όχι. Ας πούμε, έχω φίλη που λέει αγόραζα καινούργια αυτοκόλλητα, μου τα ζητούσε κάποιος. Και το τα άδυνα, γιατί απλά δεν ήξερα να πω όχι, γιατί δυσκολευόμουν και το ίδιο κάνω και εγώ ακόμη και τώρα, το έχω πει σε πρόσφατο βίντεό μου, δυσκολεύομαι πολύ να λέω όχι, επειδή από πολύ μικρή ηλικία ήξερα, δεν το έμαθα αυτό, μέσα στο μυαλό μου δεν είναι ok να λες όχι, είσαι κακός, αλλά δεν είναι έτσι. Έχεις το δικαίωμα να πεις όχι σε κάτι που δεν θέλεις, έχεις το δικαίωμα να μην το κάνεις και ούτε προσβάλλεις, ούτε στεναχωρείς κανέναν, ούτε είσαι κακός. Αυτά λοιπόν ήταν τα 10 πράγματα που πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας. Αν έχετε κι εσείς άλλες ιδέες για πράγματα πολύ σημαντικά που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας, μπορείτε να μου τις σχολιάσετε από κάτω. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλή χρονιά και από τέτα τέτ. Τα λέμε την